Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση σας εδώ. Στην παρουσίαση του καινούργιου προπονητή από τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Λούμπος Μίχελ, του κύριου Βλαντανίβιτς. Σας παρακαλώ μόνο να σεβαστούμε λίγο τους κανόνες αυτής της συζήτησης. Είναι μια δύσκολη συζήτηση πολλών ανθρώπων, έχετε μεγάλο ενδιαφέρον και είναι λογικό. Υπάρχουν και δύο ομιλητές στο πάνελ. Θα γίνει ένας κύκλος ερωτήσεων. Παρακαλώ το όνομά σας στο μικρόφωνο και σε ποιον απευθύνετε την ερώτηση και να σεβαστούμε λίγο αυτό, το ότι είναι πολλά άτομα, να κάνουμε ένα κύκλο ερωτήσεων και να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορούμε να ξεκινήσουμε να δώσουμε το λόγο στο πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Μίχελ. Okay. Good morning everybody. First of all, I must say that I have experience from my previous career as a football referee, and I see that number of journalists is like for Champions League final, so now I understand that it's an important press conference. We also have some important information for you. I am very pleased and happy that I can announce to you that Vladan Ivic is the new coach of PAOK. This information you know. But I can also say one more thing, that yesterday we agreed that Vladan will be the coach for the next 3 years. So this, I think, information which is very important in the way of building up the team. The main thing we want to do is work systematically. And one of the key factors is to have a coach for a longer period. Vladan started very well, so I believe that he will be first coach after some long period, that he will stay not only 1 year, but he will fulfill his contract and he will continue not only 3 years, but even for a longer period. We are also in a transfer period. I think this is also the important topic which will interest you. We are open to discuss with you all questions you can give us. We have no secrets. For us, the journalists, for me personally, the journalists are the part of the football, are the part of the game, the same as the players, fans. We want to have good relations, but we also have to that we respect each other. That is my point of view. So I don't know if Vladan wants to add something, but if not, then we are ready to answer your questions. Oh, sorry. Καλησπέρα σας. Είμαι από την εμπειρία μου ως διαιτητής και από την παρουσία των δημοσιογράφων σε τελικούς Champions League και σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Καταλαβαίνω ότι από τα άτομα που βρίσκεστε εδώ η συνέντευξη τύπου αυτή είναι πολύ σημαντική για σας. Έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας σημαντικές πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα είμαι χαρούμενος να σας ενημερώσω, όπως ήδη γνωρίζετε, ότι ο νέος προπονητής της ομάδας μας είναι ο Βλάνταν Ίβιτς. Αυτό που δεν γνωρίζετε, η καινούργια πληροφορία είναι ότι χθες συμφωνήσαμε έτσι ώστε να υπογραφεί τριετής συνεργασία με τον προπονητή. Είναι μια σημαντική πληροφορία αυτό και είναι σημαντικό για το χτίσιμο της ομάδας να έχεις έναν προπονητή ο οποίος θα μείνει μεγάλο χρονικό διάστημα. Από εδώ και πέρα, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε συστηματικά και επαναλαμβάνω ότι είναι σημαντικό να έχεις έναν προπονητή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Βλάνταν ξεκίνησε πολύ καλά την παρουσία του στο ΠΑΟΚ και μετά το πρώτο διάστημα πιστεύω ότι δεν θα είναι ένας προπονητής ο οποίος θα μείνει μόνο ένα χρόνο, θα μείνει περισσότερο και ίσως και ελπίζουμε όλοι να μείνει περισσότερο και από τα 3 χρόνια που είναι το συμβόλαιό του. Από εκεί και πέρα είμαστε σε μεταγραφική περίοδο, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για εσάς. Είμαστε ανοιχτοί για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, σε όλες τις ερωτήσεις σας, δεν έχουμε κανένα μυστικό από εσάς. Και θέλω να σας πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη οι δημοσιογράφοι είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου, όπως είναι και ο κόσμος. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις μαζί σας, σχέσεις που θα βασίζονται στον αλληλοσεβασμό. Αυτά αν έχετε από εδώ και πέρα, αν θέλει να προσθέσει κάτι ο κύριος Ίβιτς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στις δικές σας ερωτήσεις. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ίβιτς για ένα... Πρώτη ήθελα να σας χαιρετήσω όλους και βέβαια να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη και την ομάδα που μου δόθηκε. Όπως είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Μίχελ, έχουμε συμφωνήσει χτες για τριετία συμβόλαιο.
Γνωρίζω πολύ καλά που βρίσκομαι. Πολλά χρόνια είμαι εδώ. Ήμουνα πριν παίκτης, τώρα είμαι προπονητής και εύχομαι ότι θα κάνουμε καλή σεζόν, να κάνουμε πρώτο καλές μεταγραφές, να προετοιμάζουμε την ομάδα, κάνουμε μια καλή προετοιμασία, όποια ξεκινάει όπως έχετε ενημερωθεί 22 του μήνα και να προσπαθήσουμε να δώσουμε ο καθένας 100% στη δουλειά, να βάλουμε την ομάδα μας εκεί που θέλουμε και που αξίζει. Να περάσουμε στις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ λίγο να ζητάτε το μικρόφωνο από την ΕΝΑ. Προς τον κύριο Μίχελ. Σταύρος Κόλκας, πάω 24 και Λίμπερο. Και SDNA και τέλος πάντων. Είπε ότι μας ενδιαφέρουν οι μεταγραφές. Υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο για σήμερα? Yeah, I say I try to be open and fair to you. I try to be maximally fair. So I say, yeah, there is one player here with his agent and lawyer. That's maybe the reason why I came a little bit later. We are negotiating. We are close to finishing the contract, but until there is no signature under the contract, I will not say the name. Probably you understand me. But if later today we find an agreement, you can be sure that you will get as soon as possible the information. Προσπαθώ να είμαι ανοιχτός και δίκαιος απέναντί σας. Είναι ένας παίκτης εδώ αυτή τη στιγμή μαζί με τον ατζέντη του και τον δικηγόρο του. Αυτός είναι και ο λόγος που αργήσαμε μερικά λεπτά να ανέβουμε για την συνέντευξη τύπου. Διαπραγματευόμαστε για το συμβόλαιο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν πέσει ακόμα οι υπογραφές και όπως καταλαβαίνετε, αν δεν πέσουν οι υπογραφές, δεν μπορώ να σας πω το όνομα. Από εκεί πέρα, αν στη διάρκεια της ημέρας η διαδικασία αυτή ολοκληρωθεί, θα το μάθετε άμεσα. Ναι. Ο κύριος Τζαζαράς και ο κύριος Πετρετός μετά. Τζαντζαράς Νίκος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, τον Καζέτα και το Fat Games. Καλωσορίσατε και οι δύο και ο Βλάντεν επισήμως στο πόστο. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή δεν γνωρίζουμε τον Λούμπος Μίχελ τεχνικό διευθυντή ομάδας και μαζί με τον προπονητή θα μας παρουσιαστεί και η δική του φιλοσοφία. Θα κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Μίχελ θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει και να πραγματοποιήσει μέσα στο γήπεδο τη στρατηγική και τη φιλοσοφία του Βλάνταν. Ο Βλάνταν θα προσπαθήσει να εφαρμόσει τη στρατηγική του ΠΑΟΚ ή ό,τι προκύψει θα είναι κάτι που θα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων. Η ερώτηση είναι για ποιον, για... Thank you. There can be no other philosophy in the club like PAOK, like to be concentrated for the success. Only the success, only the winning the trophies is the only the right way to work in such a clubs. This is my lifestyle philosophy, and I can promise that I will be not successful. I will leave alone from here. If I see that my project is not successful, I will leave alone. Nobody have to say me, go please. My previous work, you remember as a coach, I was in Champions League final, two times at the World Cup. As a manager in a Shakhtar, we won a UEFA Cup. So my whole life is concentrated for success. This is the reason why I accept the proposal of Mr. Savidi to come to PAOK. I want personally that the PAOK is a successful club. This is about the philosophy. About the strategy, of course, my philosophy as a manager and technical director is that dressing room belongs to the coach. Because the coach is working every day with the players, he decides the tactics, he decides the strategy how to play against every opponent. He is giving the philosophy of the playing systems. That's why we are in a close discussion with Vladan. I want to say every transfer we do is not that he's doing Michel or he's doing Ivic. Every transfer is done with a three-step or three-level control. First is the scouting department, which is giving the proposal to us, or we are giving some proposal to scouting department to follow the players. Then somebody must to see the player live.
either me or the scouts or Vladan. We follow the players on Insta and Vice Scout. And then finally, with the scouts, like three different groups, we are trying to find a solution. So you are asking about strategy. Of course, the coach is the head or the last word before saying take a player or not to take a player. Σχετικά με τη φιλοσοφία μου, αυτό που θέλω να σου πω ότι εγώ είμαι συγκεντρωμένος στο να έχουμε επιτυχίες, να έχει ο ΠΑΟΚ επιτυχίες, να κερδίσει η ομάδα Τρόπε. Αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία ζωής και να γνωρίζετε ότι αν αυτό το project δεν πετύχει, αν δεν πετύχουμε στον ΠΑΟΚ, θα είμαι άνθρωπος ο οποίος θα φύγω μόνος μου. Δεν θα περιμένω κανέναν να μου πει να φύγω. Τα χρόνια που υπήρξα είτε διαιτητής και συμμετείχα σε κορυφαίες διοργανώσεις, είτε ήμουνα στη Σαφτάρ και πήγαμε και κατακτήσαμε μέχρι το UEFA, δείχνει ότι θέλω οι ομάδες που συμμετέχω να είναι πετυχημένες, θέλω να έχω επιτυχίες και αυτός είναι ο λόγος που δέχτηκα την πρόταση του κύριου Σαββίδη να έρθω στον ΠΑΟΚ, γιατί θέλω να είμαι πετυχημένος. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική γενικότερα της ομάδας, η άποψή μου είναι ότι τα αποδυτήρια ανήκουν στον προπονητή. Ο προπονητής είναι αυτός που δουλεύει καθημερινά με τους ποδοσφαιριστές, τους γνωρίζει καλύτερα, είναι αυτός που αποφασίζει για την τακτική, για τη στρατηγική της ομάδας, για τη φιλοσοφία που θα έχει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, το σύστημα το οποίο θα ακολουθήσει. Αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με το Βλάταν και κάθε μεταγραφή δεν είναι μεταγραφή είτε του Μίχελ είτε του Ίβιτς. Είναι μια συνολική απόφαση που περνάει από τρία στάδια. Γίνονται προτάσεις από το σκάουτινγκ για ποδοσφαιριστές. Κάνουμε και εμείς προτάσεις στο σκάουτινγκ να παρακολουθήσει οι ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα, κάποιος, είτε εγώ, είτε ο προπονητής, είτε κάποιοι από το τμήμα σκάουτινγκ, βλέπουν ζωντανά τους ποδοσφαιριστές. Τους παρακολουθούμε στενά μέσα από τα προγράμματα που έχουμε και προσπαθούμε και οι τρεις μαζί να βρούμε τη λύση. Φυσικά, βέβαια, πάντα ο προπονητής είναι αυτός που έχει τον τελευταίο λόγο για το αν θα αποκτηθεί κάποιος παίκτης ή όχι. Καλησπέρα. Πετροτός Κώστας από Μετρόπολης, Μέτρο Σπορ 24. Ακριβώς έτσι όπως είπε ο Πρόεδρος, όταν ήρθα και όταν ανέλαβα την ομάδα δεν ήξερα αν θα συνεχίσω ή όχι, αλλά εκτός που είχαμε αγωνιστικό κομμάτι να κάνουμε ό,τι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας που έχουμε κάνει. Μιλούσαμε συνέχεια και για τους μεταγραφές, για τους παίκτες, για τις θέσεις που μας ενδιαφέρουν για του χρόνου. Εκείνη τη στιγμή ήμουν εγώ προπονητής και ο κύριος Μίχελ μίλησε μαζί μου για τι άποψη έχω για το καθέναν, που τους έχουμε στην ομάδα, τι πιστεύω, ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι μπορούν να έρθουν, τι πιστεύω ότι ζητάει ο ΠΑΟ και θέλει ο ΠΑΟ για το καινούριο σεζόν και εννοείται ότι τον κάθε παίκτη και αυτούς που τους πήραμε και αυτούς που τους έχουμε στο μυαλό μας έχουμε τσεκάρει αρκετές φορές. Έχω πάρει πληροφορίες για τους ίδιους, όχι μόνο όσο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, προσπαθώ να μάθω και τα άλλα πράγματα που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ για την χαρακτήρα των παιχτών, για τον τρόπο της δουλειάς τους, για τον επαγγελματισμό τους. Και όταν παίρνω αυτές τις πληροφορίες από τους διαφορετικούς άνθρωπους, τότε παίρνω και αποφάσεις να τους αποκτήσουμε αν είμαι ικανοποιημένος από όλα αυτά που με ενδιαφέρει. Πετροτός Κώστας από Μετρόπολης, Μέτρο Σπορ 24 και Εφημερίδα Συντακτών. Θέλω καταρχήν μια διευκρίνηση, επειδή είπε ο κύριος Μίχελ για τριετές συμβόλαιο, αλλά μετά είπε να μείνει πάνω από ένα χρόνο ο κύριος Ίβιτς. Αν είναι σπάστο. Θα μείνει ένα χρόνο, θέλει να μείνει και παραπάνω από τα τρία που έχει υπογράψει συμβόλαιο. Ναι, αν είναι ένα συν ένα συν ένα, γιατί και πέρυσι είχαμε ένα μπέρδεμα τέλος πάντων με τον προηγούμενο προπονητή. Και δεύτερον, αν αυτό το τρία χρόνια συμβόλαιο σημαίνει κάτι, διότι και ο Μάτος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Και ο Σάχοφ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Αν υπάρχει ένα πλάνο τριετίας στον ΠΑΟΚ.
Και μία ερώτηση για τον προπονητή. Αν ο ίδιος ζήτησε κάποια πράγματα για να καταλήξει συμφωνία, αν ζήτησε κάποιες εγγυήσεις σε κάποια πράγματα της δουλειάς του. I don't like some words that we are in new era, we are trying to come to the new project. We are following what the team started years ago. Of course, last year came a lot of new players. Some of them adapted very quickly and became a key player of the team. Some of them probably need a longer period. But anyway, we are trying to bring now, as you mentioned, the players like Šacho, like Matos. If you find a good player, and also if you can find him as a free player, you don't need to pay a huge transfer fee. It's always good, and then you are happy to sign with the player as longer contract as you can. So with both case, in this both case, the player were free. So we try to sign for 3 years, because to sign a very short contract is very risky. Because then, if player makes one good season, a lot of clubs are coming and he lives free. So you try to keep a player as long as possible. Šacho is 25. It's a guy who has a perspective, so I believe he will be one of the key players of PAOK in the next future. And Matos, I know the guy because for my previous experience in Ukraine, I follow him very closely. It's one of the most attacking right backs what I know, and I believe this is a guy who can bring to us much more attacking quality from the side. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν μου αρέσουν να χρησιμοποιούμε λέξεις όπως ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή και φτιάχνουμε ένα καινούριο project. Εμείς συνεχίζουμε αυτό που ξεκινήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και την περασμένη σεζόν ήρθαν στην ομάδα ποδοσφαιριστές που κάποιοι από αυτούς προσαρμόστηκαν πιο γρήγορα και μπόρεσαν να βοηθήσουν άμεσα την ομάδα. Κάποιοι από αυτούς χρειάζονται περισσότερο χρόνο προσαρμογής για να μπορέσουν να αποδώσουν τα αναμενόμενα. Από εκεί πέρα τώρα ήρθαν ο Μάτος και ο Σάκοφ και η δική μου λογική είναι ότι αν μπορείς να βρεις έναν παίχτη καλό και αν αυτός ο παίχτης είναι ελεύθερος και δεν χρειάζεται να δαπανίσεις χρήματα για να τον αποκτήσεις, είναι κάτι πολύ καλό και σου δίνει τη δυνατότητα να υπογράψεις μαζί του συμβόλαιο για αρκετά χρόνια. Αν υπογράψεις συμβόλαιο για μικρότερη χρονική διάρκεια είναι ένα ρίσκο γιατί ο ποδοσφαιριστής αυτός μπορεί να κάνει μια καλή σεζόν και να έρθουν ομάδες να προσπαθήσουν να τον αποκτήσουν και υπάρχει το ρίσκο να τον χάσεις χωρίς να πάρεις κάποια χρήματα ως ελεύθερο. Ο Σάκοφ είναι ένας ποδοσφαιριστής 25 χρονών, έχει μεγάλες προοπτικές μπροστά του και θεωρώ ότι θα είναι ένας σημαντικός παίκτης για την ομάδα μας αυτή τη χρονιά και γενικότερα. Και όσο για τον Μάτος, τον ξέρω πολύ καλά, τον παρακολουθούσα όσο διάστημα ήμουν στην Ουκρανία. Είναι ένας από τους πιο επιθετικούς δεξιούς μπακ που μπορεί να βρει κανείς και πιστεύω ότι θα μας δώσει πολλά καλά επιθετικά στοιχεία στην πτέρυγα. No, I think it's impossible to sign 1+1+1 like this for 3 years. So it's a full 3 years contract for both players. The same as we said in the case of Vladan. If we say it's 3 years contract, it's a 3 years contract. Όχι, είναι αδύνατο να υπογράψει ένα συμβόλαιο που είναι ένα χρόνο συν ένα συν ένα, τόσο για τους ποδοσφαιριστές τους δύο, όσο και τον κύριο Ήβιτς, το συμβόλαιο είναι τριετές. I just said that just one more thing, that even the players, they take this new possibility to play in a PAOK as a huge challenge, and I must say I shouldn't force them to sign long-term contracts. They were willing to sign as long contract as possible because after a very good experience in Dnipro when they went to Europa League final last year, this season was for them a little bit not good because the team is in financial problems, so they were very happy to come to PAOK, and both of them, they take like a new challenge in their life. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ότι για κανέναν από τους δύο παίχτες που έχουμε υπογράψει μέχρι στιγμής δεν χρειάστηκε να τους πιέσω για να υπογράψουν συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Θεωρούν ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για αυτούς και ήθελαν και οι ίδιοι να υπογράψουν μεγάλο συμβόλαιο. Γιατί μετά την σεζόν 14-15 που πήγαν στον τελικό του Europa League με την Τνίπρο, η περσινή σεζόν δεν ήταν καλή γιατί η ομάδα είχε οικονομικά προβλήματα. Είναι χαρούμενοι που έρχονται στον ΠΑΟΚ και το αντιμετωπίζουν ως μια ευκαιρία. Η ερώτηση σας ήταν προς εμένα ότι αν έχω ζητήσει κάτι.
Όχι, δεν έχω ζητήσει τίποτα σαν εγγύηση. Κύριε, δεν υπάρχει λόγο γι' αυτό. Υπάρχει εμπιστοσύνη, είμαι τόσα χρόνια εδώ. Ποτέ δεν υπήρχε πρόβλημα όσο αφορά την εγγύηση, αν μιλάτε για τα λεφτά και κάτι τέτοιο. Γιατί για τρόπο της δουλειάς, αυτό που κάνουμε και αυτό που μιλάμε, εμένα ικανοποιεί. Ψάχνουμε να βρούμε κατάλληλες λύσεις, να ανεβάσουμε την ομάδα και να ανεβάσουμε το επίπεδο της ομάδας και αυτό είναι κάτι που αφορά εμένα και σαν προπονητής προσπαθώ, όπως σας είπα και πριν, να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τον ΠΑΟ και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε. Ο κύριος Μίνας, ο κύριος Κουβεντίδης και ο κύριος Σκίτσης. May I add on that two words? First thing, when I negotiated with Vladan as the coach of the academy, and I told him about the possibility to be coach of the first team, there was never the question about the money. This is what I admire a lot. I must say that I never heard from the Vladan that first thing in discussion were, what is my new contract? I say he finished and he brought to PAOK to win playoff with a salary, as he had a salary in the academy. This is a very important moment for me, that he's motivated, he's inside the PAOK, and he didn't accept this job because of the money, but he accepted this job because it's a big challenge and he knows what is in front of him. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όταν γνώρισα το Βλάνταν ως προπονητή της Ακαδημίας και όταν του πρότεινα να αναλάβει προπονητής της πρώτης ομάδας, ποτέ δεν μου έκανε κουβέντα για τα λεφτά, δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα. Είναι κάτι το οποίο το εκτιμώ πάρα πολύ και θέλω να γνωρίζετε ότι βοήθησε την ομάδα και κέρδισε τη διαδικασία το play-off με το μισθό που είχε ως προπονητής της K20. Είναι ένας άνθρωπος που είναι μέλος της ομάδας. Μου αρέσει πολύ που έχει μεγάλο κίνητρο, μεγάλη διάθεση και αποδέχτηκε αυτή την πρόταση όχι για τα λεφτά, αλλά για την πρόκληση που έχει μπροστά του. Γιώργος Μίνος από την R3 και από την Era Sport. Ήθελα να ρωτήσω πρώτα τον κύριο Μίχελς. Καταρχάς, με το που τελείωσε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης είπε ότι ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει ένα επίπεδο ακόμη περισσότερο. Η κατάληψη της προνομιούχου θέσης που οδηγεί στα προκληματικά του Champions League αυξάνει τις υποχρεώσεις της ομάδας όσον αφορά για παίκτες ποιότητας, όχι ότι δεν έχει, αλλά να είναι η ομάδα πιο ανταγωνιστική. Με πόσους παίκτες, γιατί οι μεταγραφές είναι συνάρτηση και αυτών που θα παρακολουθούν ή αυτών που θα μείνουν ή θα φύγουν. Με πόσους παίκτες θα είναι ικανοποιημένος ο προπονητής, γιατί όλα είναι με εισήγηση του Βλαντανίβιτς, πρώτον, και δεύτερον, αν υπάρχει σκέψη να παραμείνει ο Ντίμιτερ Μπερμπάτοφ στον ΠΑΟΚ. Και για τον Βλαντανίβιτς, αν έχει γερό στο μάχη να τα απεξέρθει, όπως είχε από το παιχνίδι που ανέλαβε μετά το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Αν έχει γερό στο μάχη. I think, first of all, we have to understand that we are not going to make a transfer because four transfers. Yeah? We are building up the team, we are analyzing the team, and we bring as much players as we will think is important to make a good team. What is sure, we will not bring the quantity, we try to focus on the quality. Any player we sign is not a player to get the time to adapt, is not a player to come on the bench. Any player we sign, we believe it has a potential and capacity to perform immediately and to be a player of first 11. About numbers of the transfers, it's difficult to say. We are in process. It's also the question of what is the offer on the market. As I say once again, PAOK has a good team. We need only, how call it in English, fine-tuning, to bring some players who rise up the quality. About Berbatov, Dimitar came here, he signed a one-year contract. He did the maximum effort, what he could for PAOK, and the decision of the club management is not to prolong the contract with Dimitar Berbatov.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θα μπούμε στην λογική του να κάνουμε μεταγραφές απλά για να πούμε ότι κάναμε μεταγραφές. Αυτό που κάνουμε είναι ανάλυση της ομάδας και θα κινηθούμε για την απόκτηση των ποδοσφαιριστών που χρειάζεται για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την ομάδα. Δεν θα πάμε μεταγραφές για την ποσότητα των μεταγραφών, αλλά θέλουμε να πάρουμε παίχτες με ποιότητα. Και θέλω να γνωρίζετε ότι κάθε ποδοσφαιριστής που υπογράφουμε δεν είναι παίκτης ο οποίος θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής ή θα πρέπει να περάσει πρώτα από τον πάγκο για να έχει μετά την ευκαιρία να δείξει την αξία του. Κάθε ποδοσφαιριστής που αγοράζουμε θεωρούμε ότι έχει την ποιότητα για να ξεκινήσει στη βασική εντεκάδα. Από εκεί και πέρα είναι δύσκολο να μιλήσουμε με νούμερα το πόσες μεταγραφές θα γίνουν. Είναι και θέμα το τι υπάρχει στην αγορά. Θέλω να τονίσω ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα και αυτό που χρειαζόμαστε είναι λίγο να τιουνάρουμε, να βρούμε τι λείπει για να πάμε ένα επίπεδο παραπάνω. Σε ό,τι αφορά τον Μπερμπάτοφ, ο Μπερμπάτοφ ήρθε στον ΠΑΟΚ και υπέγραψε ένα συμβόλαιο για ένα χρόνο. Έκανε ό,τι μπορούσε κατά τη διάρκεια αυτή τη χρονιά και η απόφαση τη διοίκηση είναι να μην γίνει κίνηση για να ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Και πώ θα πάτησε ένα γύρο στο μάχη. Μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, δεν είχα πρόβλημα με το στομάχι. Ελπίζω ότι δεν θα με ματιάξεις τώρα. Αν τα έχω πρόβλημα, θα μιλήσουμε μετά. Το ξέρω, καταλαβαίνω. Οκ. Okay. Κοιτάξτε, ο προπονητής όπως είναι στο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει γερό στομάχι. Αυτό είναι. Και πρέπει να ξέρει τι τον περιμένει και τι έχει μπροστά του. Καταλαβαίνω όλα, ξέρω και δεν έχω πρόβλημα με τις ευθύνες. Ευθύνες παίρνω εγώ και οι παίκτες όποιοι είναι μαζί μου και εμείς θα ήμασταν αυτοί όποιοι θα ήμασταν στο αγωνιστικό χώρο, όποιοι θα δουλέψουμε και θα δουλεύουμε κάθε μέρα, θα προετοιμάζουμε τα παιχνίδια, θα κάνουμε αναλύσεις και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ήμασταν όλοι χαρούμενοι μετά από το κάθε παιχνίδι. Γιώργος Κουβεντίδης, στον κύριο Μίχελ είναι η ερώτηση. Μας είπε ότι θα φύγει μόνος του αν δεν πετύχει. Το θέμα βεβαίως δεν είναι να φύγει, αλλά να πετύχει και να μείνει. Γι' αυτόν λοιπόν, στην επόμενη σεζόν ή και στη μεθεπόμενη, αν θέλεις, ένα βάθος, ας πούμε έτσι, διετίας. Τι σημαίνει επιτυχία για τον ΠΑΟΚ, τι ομάδα θέλει να φτιάξει και τι θέλει να πετύχει με αυτή την ομάδα, πέραν του να κερδίζει το επόμενο παιχνίδι. First of all, I want to build up the team which will perform, which will attract full Tumba, because I must say atmosphere at the Tumba when it's full is amazing. We could see in the last game against Panathinaikos that even the team is performing 10-20% higher. I can say I work in the club with a stadium capacity 52,000 in Donetsk, but atmosphere not so electric like at the Tumba. Yeah? Regarding the aims, I don't want to say about the concrete targets. We have the owner of the club, who is our boss, and he will decide if we are successful or not. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που θέλω είναι να φτιάξω μια ομάδα ελκυστική, να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να αγωνίζεται. Γι' αυτό το λόγο που θα παίζει καλό ποδόσφαιρο, να αγωνίζεται σε μια γεμάτη Τούμπα, όπου όταν το γήπεδο είναι γεμάτο, η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική. Το είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Η παρουσία του κόσμου δίνει ένα 10-20% πάνω στην απόδοση της ομάδας. Στην προηγούμενη μου ομάδα το γήπεδο ήταν 52.000 θέσεων στον Ντόνετσκ, αλλά δεν υπήρχε τόσο έντονη ατμόσφαιρα όσο υπάρχει στην Τούμπα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους στόχους, δεν θα ήθελα να μιλήσω για κάποιον συγκεκριμένο στόχο. Η ομάδα έχει έναν ιδιοκτήτη και αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα κρίνει αν είμαστε πετυχημένοι, αν έχουμε πετύχει τους στόχους μας ή όχι. Please send question to the coach. I am tired. Νίκος Τοσκίτσιν, pauk.com. Ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν μπορείτε να πείτε για ξεκάθαρους στόχους τόσο για φέτος όσο και για τα επόμενα χρόνια και επίσης αν γνωρίζετε και έχετε συζητήσει για πόσο αν υπάρχει ακριβές budget για φέτος. Budget.
The most difficult team, the most difficult thing in the football is the planning. Before the beginning of every season, say, okay, this year we win the cup, next year we win the title. This is the most difficult thing, and you never can know what can happen in the football. You can have a good team, but with some problems inside the dressing room, you can lose everything. Yeah? So that's why I'm not saying about, of course, we want to bring the trophies. We want to bring the trophies because this is like the mirror of good work. As I said, for us, the better, the biggest judge is our boss and the spectators at the Tumba. If the people are happy, I believe we do our job well. I don't want to be in a situation like we have been this season that PAOK was almost out of the playoff. This is, for me, unsuccessful. Yeah? So thanks, good job in the last games. We survived and we went to playoff and a team showed that has a potential and won the playoff. So finally, we can count the season like successful. Yeah? Regarding the budget, we spoke with the owner yesterday a long time. There are no limits. There are not some, again, concrete numbers. We go from case to case. And we try to bring the best value for the adequate money. Το πιο δύσκολο πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι ο προγραμματισμός. Μπορεί πριν από κάθε σεζόν να λες ότι πάμε να πάρουμε το κύπελλο, πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, αλλά στην πραγματικότητα ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να έχεις μια πολύ καλή ομάδα, αλλά να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στα αποδυτήρια και στο τέλος να χάσεις τα πάντα. Είναι σαφές ότι θέλουμε να κερδίσουμε τίτλους. Οι τίτλοι είναι αυτοί που καθευτίζουν την καλή δουλειά που γίνεται. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, ο μεγαλύτερος κριτής για εμάς είναι ο κύριος Σαββίδης και ο κόσμος που βλέπει το τι γίνεται στο γήπεδο. Δεν θέλω λοιπόν να μπω σε διαδικασία ανάλυσης στόχων το τι θα γίνει, γιατί είδατε ότι η ομάδα ήταν σχεδόν ένα βήμα από το να μην είναι καν στα play-off, όπου ήταν μια άσχημη κατάσταση για εμάς. Από εκεί πέρα αλλάξαμε κάποια πράγματα, μπήκαμε στα play-off, κερδίσαμε και στο τέλος μπορούμε να πούμε ότι η σεζόν ήταν πετυχημένη. Σε ό,τι αφορά για το budget, κάναμε μια μεγάλη συζήτηση χθες με τον κύριο Σαββίδη. Δεν υπάρχουν όρια στο budget, δεν έχουν τεθεί κάποιοι συγκεκριμένοι αριθμοί. Εξετάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και προσπαθούμε να βρούμε τους καλύτερους ποδοσφαιριστές για τα δεδομένα μας. Κύριο Τσορμπατζόγλου και κύριος Χαστάς μετά. Και συνεχίζουμε. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, το ΠΑΟΚ 24, από τον Λίμπερο του Sport FM. Για τον κύριο Μίχελ, είναι ο πρόεδρος της ΠΑΕ, είναι ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Αν θα συνεχιστεί έτσι η συνεργασία του ΠΑΟΚ, αν δίνει βάρος σε κάποια θέση, αν είναι εύκολο, αν είναι θεμητό να έχει τις δύο θέσεις. Και αν θέλει να μας ξεκαθαρίσει, γιατί εμείς μπορούμε να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε, στη Σαχτάρ είχε παρόμοιες αρμοδιότητες, ειδικά για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Yeah, to be honest, when I spoke with Mr. Sarvidi before coming here, the main discussion was about being like advisor and technical director, fully concentrated for the sporting matters. Situation happened that we changed the president, and you know every club has to have a president. So I got the offer. I must say it's a big honor for me, and I have a big respect to Mr. Sarvidi to make this decision. Of course, it's not easy to sit on two chairs sometimes because, you know, you have the negotiation when now, especially in transfer period, sometimes you have the telephone calls even in one in the night that players is asking you some questions who are under discussion and about the transfers. So it's not easy. I am not sleeping too much, to be honest, 5-6 hours a day, but we know that, we accept it, and we are ready to fight, and as I said, I will be happy if at the end of the season we will say that this was a good and a successful season for PAOK. Regarding the Shakhtar, I had a little bit different position. I was head of international department and also something like advisor, sporting advisor, regarding the consultant about the sporting matters, about the players we want to transfer and so with the scouting department, but I was not on a position of technical director. Όταν μιλήσαμε με τον κύριο Σαββίδη και κάναμε μια μεγάλη συζήτηση πριν έρθω στον ΠΑΟΚ, το βασικό θέμα
ήταν ότι εγώ θα είχα συμβουλευτικό ρόλο και θα ήμουν τεχνικός διευθυντής. Από εκεί πέρα η ομάδα άλλαξε πρόεδρο και κάθε ομάδα στον κόσμο πρέπει να έχει ένα πρόεδρο. Ο κύριος Σαββίδης μου έκανε την πρόταση αυτή, είναι μεγάλη μου τιμή. Σέβομαι πάρα πολύ τον κύριο Σαββίδη και δέχτηκα την πρότασή του. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να βρίσκεσαι σε δύο θέσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου, όπου είναι ανοιχτές οι διαπραγματεύσεις. Καμιά φορά δέχομαι τηλέφωνα ακόμα και μία η ώρα τη νύχτα και με ερωτήσεις από αυτούς που μιλάμε για τα συμβόλαια, για διάφορα πράγματα. Δεν κοιμάμαι πολύ, το πολύ 5-6 ώρες την ημέρα, αλλά είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω. Είμαι έτοιμος γι' αυτό, είμαι έτοιμος να παλέψω γι' αυτό και θα είμαι χαρούμενος αν στο τέλος τη σεζόν λέμε ότι είχαμε μια καλή σεζόν. Σε ό,τι αφορά τη Σαχτάρ ήταν λίγο διαφορετικός ο ρόλος μου. Ο τίτλος μου ήταν για τις διεθνείς σχέσεις του Συλλόγου. Από εκεί και πέρα είχα και επίσης συμβουλευτικό ρόλο σε αθλητικά θέματα και σε θέματα που αφορούσαν το σκάουτινγκ. Κύριος Χαστάς. Θόδωρος Χαστάς από το impact.com. Πέρα των μεταγραφών υπάρχουν άλλες δύο κατηγορίες παικτών, η δανεική και οι πωλήσεις. Πρώτα στρέφοντας την ερώτησή μου στον κύριο Μίχελ για τις πωλήσεις που περισσότερο τον είναι αυτός υπεύθυνος. Υπάρχουν ονόματα όπως ο Μακ, όπως ο Κάτσε, που τελειώνουν, μάλλον ένας τελειώνει το συμβόλαιό του, ο άλλος ακούγεται ότι μπορεί να απολυθεί. Ποιες είναι οι σκέψεις σας γι' αυτό? Και μετά για τον κύριο Ίβιτς, για το θέμα των δανεικών, είναι κάποιοι τους οποίους ξέρει καλά ο ίδιος. Τι εισηγήσεις έχει κάνει, θα τους έχει όλους μαζί στην προετοιμασία να τους ξαναδεί. Πώς το βλέπει? Υπάρχουν ονόματα όπως ο Κουλούρης, ο Γιαννούλης, ο Περέιρα. You say first. Okay. Γνωρίζω όλα τα παιδιά που παίξανε σαν δανεικοί παίκτες πέρυσι, έχω άποψη για τους ίδιους. Κάποιοι τα μείνουνε, κάποιοι τα συνεχίζουν να παίζουν σαν δανεικοί, κάποιοι μπορεί και να σταματήσουν να έχουν συνεργασία με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι που μπορώ να σας πω όσο αφορά τους δανεικούς παίκτες. Yeah, I want to say also that one of the philosophy of the club will be to bring the young players, the educating in our academy. Is example like Giannoulis, like Kouloris. We want to bring these players to training camp. We want to give chance. Nobody says they are the players for first 11, but they must be with the team. They must train with the team and show the capacity or ability to play for PAOK in the future. Regarding the players, they leave. Or they can be transferred. You know, it's a normal thing in the club. If the players perform well, there is interest in the Europe. The names you mentioned, both guys are in the Euro 2016. So we want to keep them, but of course, if there will be a good offer, probably some players will leave. But this normal situation, and I think every year will things happen that some players will come, some players will leave. There are offers, but so far no official offers for any of these players. I am in contact with agent of every player. If there is something, we are close to sell the players, also we will get information. So far, it's only discussion. Θέλω να σας πω ότι η φιλοσοφία που έχουμε στην ομάδα είναι να δώσουμε ευκαιρία στους νέους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από την Ακαδημία μας, ποδοσφαιριστές όπως ο Κουλούρης ή ο Γιαννούλης. Θέλουμε να τους δώσουμε την ευκαιρία να είναι στην ομάδα, να προπονηθούν μαζί μας στην προετοιμασία. Σίγουρα δεν είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ξεκινήσουν άμεσα τουλάχιστον στην αρχική εντεκάδα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να είναι στην ομάδα, να έχουν την ευκαιρία να δείξουν τις δυνατότητές τους και να δείξουν ότι μπορούν να προσφέρουν στον ΠΑΟΚ στο μέλλον. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις των ποδοσφαιριστών που είπατε, είναι λογικό ποδοσφαιριστές όπως αυτοί που αναφέρατε που αγωνίζονται καλά, έχουν καλή απόδοση και είναι και στο Euro, να προκαλούν ενδιαφέρον ομάδων. Εμείς θέλουμε να τους κρατήσουμε, αλλά αν υπάρξει κάποια καλή πρόταση, είναι λογικό ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές μπορεί και να φύγουν. Συμβαίνει γενικά κάθε χρόνο, κάποιοι έρχονται, κάποιοι φεύγουν. Αυτή τη στιγμή
Υπάρχουν προτάσεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Είναι απλά συζητήσεις. Αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και κάτι επίσημο, θα το μάθετε, να είστε σίγουροι. Ο κύριος Παυλίδης, κυρία Τσότση, μετά και ο κύριος Γκίνας. Γεια σας. Για τον κύριο Ίβιτς, μία ερώτηση. Είναι χρόνια στον ΠΑΟΚ από το 2008 ως παίκτης, ως προπονητής των Ακαδημιών, πλέον ως προπονητής πρώτης ομάδας. Τι είναι αυτό που λείπει από τον ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη σας, γνωρίζοντας το τι συμβαίνει στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, για να κάνει το βήμα παραπάνω. Και μία ερώτηση για τον κύριο Μίχελ. Τι ήταν αυτό που έκανε τη Σαχτάρ όταν ήταν στα χρόνια εκεί πέρα, να πάρει τα πρωτεία στο Ουκρανικό πρωτάθλημα από την Δυναμό Κιέβου, που ήταν η μεγάλη ομάδα του κέντρου, και τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ για να κάνει κάτι αντίστοιχο, να πάρει τα πρωτεία από κάποια ομάδα της πρωτεύουσας. Τι είναι αυτό που λείπει από τον ΠΑΟΚ? Κατά την άποψή μου, αυτό που λείπει από τον ΠΑΟΚ είναι να είναι ανταγωνιστής μέχρι το τέλος. Να παλέψει από την πρώτη αγωνιστική μέχρι το τελευταίο αγωνιστική για τους στόχους τους. Ξέρουμε όλοι ότι στα προηγούμενα χρόνια μπορεί κάποιοι να είχαν μεγάλες υποσχέσεις, να λέγανε κάποια πράγματα πριν ξεκινάει το πρωτάθλημα, πριν ξεκινάει η Ευρώπη, κύπελο. Δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα όσο αφορά αυτό. Θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε, και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε, αρκετούς παίχτες, όποιοι θα μπορούν κάθε στιγμή να είναι στο αγωνιστικό χώρο και να προσφέρουν αυτό που ζητάει η ομάδα από αυτούς. Όταν λέω αρκετούς, εννοώ να έχουμε σίγουρα 17-18, μπορεί και 20 παίχτες, όποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε τρεις διοργανώσεις και να μπορούν να απαντήσουν στα αυτά που ζητάω εγώ από τους ίδιους στο αγωνιστικό χώρο. Regarding Shakhtar, what made Shakhtar successful? That the president of the club found a coach who could build a team. Mr. Lucescu stayed in Shakhtar for 12 seasons. So I believe it's always good luck for the club to find proper coach with a philosophy which suits the club. I believe that PAOK found in Vladan the coach who can be coach not for one season but for longer period, and if you stay as a coach for more years means you are successful. Another thing was that the good work on transfer market, because Shakhtar puts the own philosophy on Brazilian players. Mr. Lucescu loved this style of the play, and the Brazilian players, they approve their quality and expectation. They perform well and brought the Shakhtar to winning the trophies. Καλησπέρα σας, Βίκη Τσότσου. Αυτό που συνέβη στη Σαχτάρ και κατάφερε να πάρει τα πρωτεία από τη Δυναμό Κιέβου είναι ότι ο πρόεδρος βρήκε έναν προπονητή ικανό να φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Ο κ. Λουτσέσκου έμεινε στην ομάδα για 12 σεζόν και θεωρώ ότι είναι τύχη. Είναι πολύ σημαντικό να βρεις έναν προπονητή, ένα τέτοιο προπονητή που μπορεί να σου φτιάξει την ομάδα. Και θεωρώ ότι εμείς βρήκαμε έναν τέτοιο προπονητή στο πρόσωπο του κ. Ίβιτς. Έναν προπονητή ο οποίος δεν θα μείνει για μία σεζόν, αλλά θα μείνει για πολλά χρόνια και θα είναι επιτυχημένος. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά τη μεταγραφική πολιτική τη Σαχτάρ, η Σαχτάρ βασιζόταν κυρίως σε μεταγραφές Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών. Είναι παίχτες που το στυλ τους άρεσε στον κύριο Λουτσέσκου. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί απέδωσαν τα αναμενόμενα, πρόσφεραν στην ομάδα το κάτι παραπάνω και έτσι ήρθαν τα τρόπαια. Καλησπέρα σας και πάλι. Μία ερώτηση αφορά και τους δύο. Τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ η λέξη πλάνο, διετές, τριετές, τετραετές και η λέξη υπομονή ήταν συνήθις. Εάν έπρεπε να απευθυνθείτε στον κόσμο, ο καθένας από τον τομέα του, ποια λέξη, μία, δύο, το πολύ τρεις θα θέλατε να απευθύνετε? Ευχαριστώ. Είπα πριν λίγο ότι δεν υπόσχομαι κάτι όσο αφορά τα τρόφια. Εννοείται ότι ήμασταν εδώ να προσφέρουμε, όπως είπε και ο πρόεδρος, και να κυνηγάμε ό,τι μπορούμε και αυτό θα το κάνουμε. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα κάνουμε τα δυνατά, αυτούς παίκτες όποιοι θα έρθουν
να τους μάθουμε αμέσως τι είναι ο ΠΑΟΚ, τι ζητάει ο ΠΑΟΚ, να έχουν πειθαρχία, να έχουν συγκέντρωση και να προσφέρουν, γιατί ο καθένας από εμάς πρώτο πρέπει να καταλάβει τι είναι αυτή η ομάδα και να έχει σεβασμό σε ένα σύλλογο όποιον τον πληρώνει και όποιον εργάζεται. Όταν λέω αυτό, εννοώ ότι από την πρώτη μέρα μέχρι τελευταία μέρα όλοι πρέπει να ήμασταν επαγγελματίες. Εγώ προσωπικά καταλαβαίνω τι ζητάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Πρέπει να μεταφέρω και σε αυτούς. Αρκετοί παίκτες, όποιοι τα μείνουν του χρόνου, γνωρίζουν αυτό και μπροστά σε εμάς είναι να κάνουμε αυτό το κόσμο χαρούμενο και να προσφέρουμε χαρές και στους ίδιους και στον κόσμο και στον μεγαλομέτωχο. About the fans, I must say, PAOK has a great fans. They can make a really fantastic atmosphere at the Tumba. What I would like to ask them, be patient with the team and stay always behind the team, like English supporters do. Yeah? It's nice to be fan when the team is winning, but you show your patience, your love to the club in the difficult moments. This is what I am still missing, that, okay, for PAOK, the colors are black and white. Also, the thinking of the fans is black and white. Or we are top or we are down. There is always something between. Every team has, during the season, some bad periods, but especially in these tough periods, the team needs support of the field, the support from the tribune. This is only what I can ask the fans. Αυτό που ήθελα να πω για τον κόσμο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει σπουδαίους φιλάθλους που δημιουργούν φανταστική ατμόσφαιρα. Θα ήθελα λοιπόν να τους ζητήσω να είναι υπομονετικοί με την ομάδα και να είναι πάντα δίπλα της, όπως συμβαίνει με τους φιλάθλους στα αγγλικά γήπεδα. Είναι εύκολο να είσαι δίπλα στην ομάδα όταν αυτή κερδίζει, αλλά το σημαντικό είναι να δείχνεις την αγάπη σου όταν η ομάδα χάνει. Ξέρω ότι τα χρώματα του ΠΑΟΚ είναι το άσπρο και το μαύρο και κάπως έτσι είναι και το σκεπτικό του κόσμου, είτε είμαστε πολύ καλοί είτε δεν είμαστε καθόλου καλοί. Κάθε ομάδα στον κόσμο έχει δύσκολες περιόδους και ειδικά τότε είναι που χρειάζεται υποστήριξη, γι' αυτό θέλω να πω στον κόσμο να στηρίξει την ομάδα, να βρίσκεται δίπλα της ό,τι και αν συμβεί. Ο κύριος Γκίνας και ο κύριος Τσιγιοβάνο Βλουματάκη και ο κύριος Βραζίλης. Καλησπέρα, Σάκης Γκίνας από Arena FM και Arena Press. Για τον κύριο Μίχελ, ποια είναι η πρόθεση για τον Τζιόλι και τον Βίτορ που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους? There are two different cases. Miguel Vitor is at the end of the contract. And we also decided not to prolong the contract. We'll try to find a better player on this position. We must say thank you, Miguel Vitor, for 3 years with us, but the decision of the scouting department, coach and me is to find a new player on that position. Regarding Tsiolis, he's having one more year contract and he's part of the team. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις του Τζιόλι και του Βίτορ. Του Βίτορ τελειώνει το συμβόλαιο και η απόφασή μας είναι να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μαζί του, να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν καλύτερο ποδοσφαιριστή για τη συγκεκριμένη θέση. Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε πολύ για όσα πρόσφερε στην ομάδα τα 3 χρόνια που αγωνίστηκε εδώ. Η απόφαση η δική μου, του σκάουτινγκ και του προπονητή, είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν ποδοσφαιριστή καλύτερο για τη συγκεκριμένη θέση. Σε ό,τι αφορά το Τζιόλι, ο Τζιόλις έχει ακόμα 1 χρόνο συμβόλαιο και είναι κανονικά μέλος της ομάδας. Κύριε Τζιοβάνογλου. Σάββας Τζιοβάνογλου από Goal News και Sport 24 Radio. Υπάρχει μια σημαντική πρόκληση για τον ΠΑΟΚ, που είναι τα προκριματικά του Champions League. Ο σχεδιασμός που έχει γίνει στις μεταγραφές στοχεύει στο να είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι με όλα τα όπλα του να έχουν έρθει στην Τούμπα ή θα περιμένουμε μεταγραφές και μετά από τα προκριματικά? Και μία ακόμη ερώτηση σχετικά με τη Σαχτάρ και τον τρόπο που δούλεψε, επειδή την είχατε φέρει ως παράδειγμα όταν πρωτοήρθατε στην Θεσσαλονίκη. Είχε Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές, αλλά τους είχε προσελκύσει όλους προσφέροντας πολύ ψηλά συμβόλαια. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο αντίστοιχο στον ΠΑΟΚ και αν υπάρχει όριο στα κασέ των παικτών με τους οποίους συζητάει?
One of my philosophy in the transfer politics is to close the transfer as soon as possible, especially if you work on the market with the free agents. They every day disappear very quickly from the market, so that's the reason why we already signed two guys in, we can say, May or middle of May or something like that. Regarding Shakhtar is unique story. I don't want to talk too much about Shakhtar. Please, we are PAOK and we are going our own way with our own wishes, dreams and demands. Or Brazilian in Shakhtar, they came expensive players. They coming very... Every transfer in Shakhtar was for 7 million and higher. So you can make yourself the evaluation if we can bring these players or not. Η φιλοσοφία μου σχετικά με τις μεταγραφές είναι ότι το πιο σωστό που μπορείς να κάνεις είναι να τις τελειώσεις όσο πιο σύντομα γίνεται, ειδικά όταν μιλάμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι ελεύθεροι, όπου κάθε μέρα παίζει το ρόλο της και πρέπει να έχεις γρήγορα αντανακλαστικά. Γι' αυτό και κλείσαμε τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές ουσιαστικά στα μέσα Μαΐου. Σε ό,τι φορά τη Σαχτάρ, είναι μια ειδική περίπτωση. Σαχτάρ και δεν θέλω να μιλάω πολύ γι' αυτό. Εμείς είμαστε το ΠΑΟΚ, έχουμε το δικό μας τρόπο, έχουμε το δικό μας μεγάλο μέτοχο και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σε ό,τι φορά τις μεταγραφές της Σαχτάρ, όλοι οι ποδοσφαιριστές ήταν ακριβές μεταγραφές των 7 εκατομμυρίων και πάνω και μπορείτε και εσείς να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα και κάνετε τους υπολογισμούς σας για το αν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό ή όχι. Κύριος Βραζιλιάνος. Καλησπέρα, Μιχάλης Βραζιλιάνος από Αθλητικό Μετρόπολης, metrosport.gr και προβλέψεις. Αφού ευχηθώ και στους δύο να μείνουν πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, στην οικογένεια, θα ήθελα από τον Πρόεδρο πρώτα να μάθουμε ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ στην επόμενη χρονιά σε ό,τι αφορά στο πρωτάθλημα και από τον προπονητή μας, εάν θα είναι το 4-3-3 βασικός σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά. Απλά μία παρατήρηση σε ερωτήσεις που έχουν απαντηθεί, μην επιμένουμε. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να κάνει ερώτηση και είναι η τρίτη φορά που γίνεται ίδια. Καλά. Απαντήθηκε τρεις φορές. Every sportsman who goes on the pitch, he wants to win the game. Every sportsman who goes to play the long-term championships, he wants to win championships. But it's not a guarantee that everybody wins. Of course, we are here to win the titles. But there are two different stories. If you do maximum for that, you can lose the title, yeah? In the fair fight, we can say. Yeah? Then you can say, okay, guys made maximum effort, but there are a better team, because the champion can be only the one. What I can promise, I believe, and what we are doing also in the transfers, we are bringing the players who are focused to win the trophies. But I will never say next year we are going to win the title. I can say, but I never can give 100% guarantee. Nobody can say. No one from Panathinaikos, no one from AEK, no one from Olympiakos. There are four strong teams, and I believe that we will build a team which can compete equally with every of these clubs. And with good luck, we can win the championship. What I can promise, we will do maximum for that. Every day. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο κάθε αθλητής, ο κάθε ποδοσφαιριστής που μπαίνει στο γήπεδο θέλει να κερδίζει και όταν είσαι χρόνια μέσα στα γήπεδα θες να παίρνεις τα πρωταθλήματα. Από εκεί πέρα δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί στον άλλον ότι θα κερδίσει το πρωτάθλημα. Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και να κερδίσουμε τίτλους. Από εκεί πέρα μπορεί να κάνεις τα πάντα, μπορεί να δώσεις ό,τι έχεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να μην πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό που μπορείς να πεις τότε είναι ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά υπάρχει κάποια καλύτερη ομάδα που πήρε τον τίτλο, γιατί μόνο ένας μπορεί να είναι ο πρωταθλητής. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι θα φέρουμε παίχτες αποφασισμένους και με το κίνητρο να κερδίσουν τίτλους, αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πω ποτέ ότι την επόμενη χρονιά θα κερδίσουμε τον τίτλο. Μπορώ να το πω, αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα το καταφέρουμε. Καμία ομάδα δεν μπορεί να το πει αυτό, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός. Αυτό που μπορώ να σας εγγυηθώ είναι ότι θα φτιάξουμε μια ομάδα ανταγωνιστική,
απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο που με λίγη τύχη θα μπορεί να διεκδικήσει και να κερδίσει το πρωτάθλημα. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα για αυτό το στόχο, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, τελειώσουμε τον πρώτο κύκλο ερωτήσεων με τον κύριο Δαδαλιάρα. Ναι, ναι, τον κύριο Δαδαλιάρα και τον ναι, προτίμησή μου όσο αφορά το σύστημα είναι να παίξουμε 4-3-3 με δύο αμυντικά χαφ. Βέβαια, αυτό μπορεί και να αλλάξει. Όταν κάνεις ένα σχεδιασμό για την ομάδα, αυτό και κάνουμε και οι δυο μας από την αρχή, προσπαθούμε να φέρουμε κατάλληλους παίκτες για κατάλληλο σύστημα. Αλλά δεν λέω ότι μόνο θα παίξουμε αυτό το σύστημα. Μπορεί να παίξουμε και 4-4-2, μπορεί να παίξουμε και 4-1-4-1. Εξαρτάται από τους παίκτες όποιους έχω και εξαρτάται από την ομάδα όποια έχω απέναντί μου. Εννοείται ότι προσπαθήσω να κάνω με τον ΠΑΟΚ ένα σύστημα που θα είναι το δικό μας σύστημα. Αλλά ξανά σας λέω ότι πάντα από πολλά πράγματα σημαίνει πώς θα παίζεις, το βασικό ναι, αλλά από πολλά πράγματα εξαρτάται τι μπορείς να αλλάξεις για κάποιο παιχνίδι. Κύριε Δαδαλιάρα, κύριε Τσακαλέ, και να τελειώσουμε τον πρώτο κύκλο. Θα γίνουν μετά άλλες 5 ερωτήσεις και θα κλείσουμε. Καλησπέρα. Ευγένης Δαδαλιάρας από την Νόβα. Μία ερώτηση και για τους δύο. Πρώτα για τον κύριο Μίχελ. Θα ήθελα τη δικιά του απάντηση πρώτα δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ έχει μετράει 3 αποτυχημένες προσπάθειες να μπει σε όμιλο του Champions League. Θα θεωρηθεί λοιπόν αποτυχία αν δεν τα καταφέρει αυτό το καλοκαίρι? Την ίδια ερώτηση και προς τον κύριο Ίβιτς. Ευχαριστώ πολύ. Αν μπορείς να πεις λίγο το τελευταίο για εσάς. Ο ΠΑΟΚ μετράει 3 αποτυχημένες προσπάθειες να μπει σε όμιλο του Champions League. Θα θεωρηθεί λοιπόν αποτυχία αν δεν τα καταφέρει αυτό το καλοκαίρι? What I must say again, we are going to fight. We are going to do maximum what we can, but you also always have to take in account the power of the opponents you are meeting. Eh? If you speak about possible opponents we can play, if you see Fenerbahce and the roster of Fenerbahce, you see the names like Van Persie and others, you must understand it's not an easy opponent. Yeah? There are some teams who are not so strong in these possible opponents, but we are not going there as a loser. We are going there with an open chance, 50-50. Every game starts from 0-0, and we want to go to Champions League. Everybody dreams about it, but I know the way to the Champions League group stage is not easy. Αυτό που μπορώ να επαναλάβω είναι ότι θα παλέψουμε, θα κάνουμε τα πάντα, αλλά πρέπει πάντα να υπολογίζουμε και τη δυναμικότητα των πιθανών αντιπάλων μας. Μπορείτε να δείτε, για παράδειγμα, τη Φενέρμπαξε, το ρόστερ της, υπάρχουν ονόματα όπως ο Φαν Πέρση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος, δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι. Σίγουρα υπάρχουν στους πιθανούς αντιπάλους ομάδες που είναι πιο βατές εντός εισαγωγικών. Αλλά ο δρόμος είναι δύσκολος. Εμείς όμως δεν πάμε με την νοοτροπία του, με ητοπάθεια. Πάμε να παλέψουμε. Όλα τα παιχνίδια ξεκινάνε από 0-0 και θέλουμε να περάσουμε στους ομίλους της Champions League γνωρίζοντας ότι ο δρόμος για να το καταφέρουμε αυτό είναι δύσκολος. Μίλησαμε και πριν, υποσχέσεις στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να κάνεις και να είσαι στην Μπαρσελόνα. Το πιο δύσκολο είναι αυτό και δεν υπάρχει λογική πριν ξεκινήσει το σεζόν να μιλάς ή πριν ξεκινήσει να διοργανώσει την Ευρώπη να δίνεις κάποιες υποσχέσεις και να λες ναι, θα μπούμε, θα παλέψουμε σίγουρα, θα προσπαθήσουμε, θα δώσουμε ό,τι μπορούμε, εννοείται, και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Στόχος μας είναι αυτό, να ανεβάζουμε το επίπεδο του ΠΑΟΚ, να οι παίκτες όποιοι θα έρθουν και οι παίκτες όποιοι θα μείνουν είναι ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι και απέναντι από το κάθε αντίπαλο να έχουμε ελπίδες και να προσπαθήσουμε να νικήσουμε το παιχνίδι. Κύριος Τσακαλέας, να τελειώσουμε.
Τσακαλές Αντώνης από το Goal News, το Sport 24 Radio και το Contra. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα θέλει να απαντήσει την ερώτηση, γιατί φαντάζομαι θα έχει γίνει η συζήτηση εσωτερική όσον αφορά το θέμα του τερματοφύλακα. Διότι υπάρχει ένας τερματοφύλακας που τελείωσε τη σεζόν, το οποίο το συμβόλαιο λύγει το καλοκαίρι, και ένας τερματοφύλακας ο οποίος ήρθε τον Ιανουάριο. Πώς θα το χειριστεί η ομάδα, εάν υπάρχει σκέψη για μεταγραφή, για προσθήκη, οτιδήποτε. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, υπάρχει σκέψη για απόκτηση ένα τερματοφύλακα. Υπάρχει σκέψη για απόκτηση ένα τερματοφύλακα. Όταν φέρνεις ένα τερματοφύλακα, τον φέρνεις να είναι ο πρώτος, έτσι. Δεν τον φέρνεις να είναι ο δεύτερο τρίτος. Ο Παναγιώτης Γλύκος έχει κάνει, τουλάχιστον τελευταία 7-8 παιχνίδια, έχει κάνει πολλά καλά παιχνίδια. Τον εκτιμώ πάρα πολύ, τον γνωρίζω αρκετά χρόνια και η σκέψη μου είναι να έχουμε τον ένα τερματοφύλακα μαζί του, όποιος τα ανταγωνίζεται μαζί του. Και κάθε στιγμή να μπορούμε να είμαι σε τέτοια δυσκολία να δεν ξέρω ποιον τα βάλω. Όσο αφορά τον Μάρκο Βελίδη, και με τον ίδιο ήμουν πολύ ευχαριστημένος με τη δουλειά που έχει κάνει σε αυτές τις 3 μήνες που ήμουν εγώ. Αυτός ξεκίνησε και έπαιξε από την πρώτη στιγμή που ήρθα εγώ. Είναι μεγάλος επαγγελματίας. Δουλεύει καθημερινά 100%. Κανένα θέμα δεν έχω με τον ίδιο. Αλλά η απόφασή μας είναι να φέρουμε τον ένα τερματοφύλακα, ο οποίος είναι αυτός που μπορεί να παλέψει για να είναι βασικός, και ψάχνουμε, ήμασταν κοντά, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα, αλλά όπως είπε και ο Πρόεδρος, μόλις θα γίνει η μεταγραφή, τα μάθετε πρώτοι. Not a good team who wants to perform on three different competition, like for the UEFA competition, league and cup. Must have minimum 3 good goalkeepers who are ready to come any time to the goal, because you know in that position the risk of injury is very high. We could recognize last season that after injury of Glikos we couldn't find a relevant level goalkeeper. So definitely we'll work on bringing one, I can say, a goalkeeper who will be in minimum the level of Glikos, and then we are still in negotiation with Marcus, and Melissas is having one more year. We have also young Siabanis, so my philosophy is to have 4 goalkeepers that any one of them can go to goal at any moment. Κάθε ομάδα που συμμετέχει σε 3 διαφορετικές διοργανώσεις χρειάζεται 3 καλούς τερματοφύλακες, διότι στη συγκεκριμένη θέση γνωρίζετε ότι το ρίσκο ενός τραυματισμού είναι πολύ μεγάλο, και είναι κάτι το οποίο το είδαμε την περασμένη σεζόν, όταν μετά τον τραυματισμό του Γλύκου προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τερματοφύλακα επίπεδου, και κάτι τέτοιο ήταν δύσκολο. Θέλουμε λοιπόν έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα έχει τουλάχιστον το αγωνιστικό επίπεδο του Γλύκου. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις με το Βελίδη. Υπάρχει ο Μελίσσας, ο οποίος έχει ένα χρόνο συμβόλαιο, και υπάρχει και ο νεαρός ο Σιαμπάνης. Η φιλοσοφία μου λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να έχουμε 4 τερματοφύλακες, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή θα έχουν την ικανότητα να ξεκινήσουν βασικοί. Και κάτι άλλο όσο αφορά αυτό, κοιτάξτε, είναι μία θέση στην ομάδα αυτή, όποια ξεκινάει. Για μένα η ομάδα ξεκινάει από το νούμερο 1. Και είναι πάρα πολύ σημαντική απόφαση αυτή που τα πάρουμε για τον παίκτη όποιος τα φέρουμε. Γι' αυτό το λόγο συζητάμε, ψάχνουμε, παίρνουμε πληροφορίες και τα κάνουμε τα δυνατά να φέρουμε τον έναν καλό τερματοφύλακα. Ένα τερματοφύλακα ο οποίος, όπως είπαμε, μπορεί να γίνει νούμερο 1, και βέβαια, όπως είπα, με την εκτίμηση που έχω προς τους άλλους 2, για μένα θα ήταν καλό να υπάρχει αυτό το ανταγωνισμό μεταξύ τους, και όποιος είναι καλύτερος αυτός θα παίξει.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κύριο Στοσκίτση, κύριο Κόλκα. Όχι. Όχι, γιατί είναι ζωντανό και προέχει να γίνει συνέντευξη τύπου. Δεν μπορούμε να κάνουμε τρεις ώρες όμως συνέντευξη τύπου. Άσε να το συντονίσουμε και θα δεις αν θα είσαι ικανοποιημένος στο τέλος. Ναι, δεν είναι να η ευκαιρία τώρα εδώ να κάνουμε 150 ερωτήσεις. Okay, we can stay for 10 questions, okay, because we have some other duties. Okay, okay. Νίκο, δεν είναι ούτε στιγμή, ούτε η περίοδος να κάνουμε συνδικαλισμό τώρα για το δημοσιογραφικό κόσμο. Είναι 30 άτομα από κάτω, πρέπει να γίνουν οι ερωτήσεις. Εντάξει, όλοι θέλουν, προφανώς. Okay, so we can promise we stay 30 minutes more. How much you need? 30 minutes more? Θα κάνουμε τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν. 2:15, we finish, okay? And then we see. Λήξη στις 2:15. Νίκος Στοσκίτσης, impact.com. Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο, σε τι ποσοστό, κύριο Μίχελ, σε τι ποσοστό θα αλλάξει η ομάδα σχέση με πέρσι και περίπου πόσες μεταγραφές σκέφτονται να κάνουν. Πόσες μεταγραφές. About the percentage is difficult to say. I am not good with mathematics. So only what I can say, definitely, I think 6-7 transfers. As we said, we have good players. Of course, we have some problems in some position. We are fully focused on position when we feel that it's a problem. And all the transfers, I said, is on demands of the coach, about his vision, what he sees, the weakness of the team to bring the players for that position. One of that, I agree with his philosophy that you are building the team from the goalkeeper. If we go to statistics, the success of PAOK in playoff was that we received only 0.5 goal per game, means 3 goals in 6 games, while in a regular season was 1.06, which is a very high figure for the team who wants to fight for the titles. Yeah. So the reason why we are trying to bring one better center back, one good goalkeeper, is to be safe in the back. Είναι δύσκολο να μιλήσω για το ποσοστό. Δεν είμαι καλός στα μαθηματικά. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι οι μεταγραφές που είναι να γίνουν θα είναι περίπου 6 με 7. Έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Βέβαια, έχουμε και προβλήματα σε συγκεκριμένες θέσεις και γι' αυτό έχουμε επικεντρωθεί στο να βρούμε τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές για τις θέσεις που θεωρούμε ότι έχουμε πρόβλημα και να ικανοποιήσουμε τα θέλω και το όραμα του προπονητή για την ομάδα που θέλει να χτίσει. Συμφωνώ απόλυτα με τη φιλοσοφία του για το ότι οι καλές ομάδες ξεκινούν από τη θέση του τερματοφύλακα και ένας από τους βασικούς λόγους επιτυχίας της ομάδας στα play-off είναι ότι δεχτήκαμε λίγα γκολ, δεχτήκαμε 3 γκολ σε 6 μάτς, δηλαδή 0,5 γκολ το παιχνίδι, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν 1,06, ένα ποσοστό υψηλό για ομάδα που παλεύει για τον τίτλο και αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε να φέρουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή τόσο για τη θέση του τερματοφύλακα όσο και για τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Αν είναι εγώ, Σταύρος Κόλκας, τα ξαναλέμε. Όχι. Δεν ευχαριστώ. Αν είναι εύκολο να μας πει για τις θέσεις που ψάχνει και τα χαρακτηριστικά για να έχουμε μια εικόνα του puzzle, του roster, πρώτον. Δεύτερον, αν υπάρχει απόφαση για το πού θα γίνουν οι προπονήσεις της ομάδας. Και τρίτον, αν έχει βγάλει κάποιο πόρισμα για το τι ακριβώς συνεβαίνει με τις θλάσεις όλα αυτά τα χρόνια, γιατί κακά τα ψέματα και 500 μεταγραφές θα κάνει. Αν υπάρχει αυτό το ποσοστό θλάσεων, η ομάδα δεν έχει καμία τύχη. Yeah, regarding the position, as you know, we already took the guy who is
right back, he can play also left back, he can play in 4-4-2 also like right midfielder. We took one guy in the midfield. We of course will need one center back, one goalkeeper, also at least one winger, thinking that probably Mark will leave, and also two guys up in the front, position 10, position 9. It's a position 10 is like playmaker, yeah, and 9 is a striker. Yeah. Somebody must help Klaus. He can't be all season alone because Berbatov is going out. Of course, it's a Kouloris who will be another option. Regarding Miss Imria, yeah, we made decision. Yesterday we had a long discussion with Mr. Savidi. We agreed to make, I can say, some huge improvement in the regeneration of the quality of the regeneration at Miss Imria. We will make one extension of the regeneration line in the Miss Imria, which could be, I think, good European standard. And we see also that the players must be more professional in that matter, because the training is not only 1.5 hours. The training is for the players to stay minimum 4 or 5 hours at the training ground, which means 1 hour before the game, before the training, and then maybe 1.5 hours for regeneration. And to be honest, we did not have a quality regeneration line to stop the players there for longer time. So now I believe in 2 months we will have a good enough. And also this will be one part of the reducing the number of the injuries. Σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, έχουμε ήδη αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας. Μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ αλλά και δεξί χαφ σε 4-4-2. Έχουμε αποκτήσει έναν μέσο και από εκεί πέρα χρειαζόμαστε έναν στόπερ, ένα τερματοφύλακα, έναν ακραίο επιθετικό, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει περίπτωση πώλησης του ΜΑΚ. Και χρειαζόμαστε και 2 ποδοσφαιριστές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, ένα δεκάρι και έναν επιθετικό. Γιατί πρέπει να υπάρχει κάποιος να βοηθάει τον Κλάους, δεν μπορεί να είναι όλη τη σεζόν μόνος του, ειδικά από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον ο Μπερμπάτοφ. Ο Κουλούρης είναι μία λύση, αλλά αυτό έχει να κάνει και με τον προπονητή και με το τι θα δείξει κατά τη διάρκεια της σεζόν. Σε ό,τι αφορά με το προπονητικό κέντρο, είχαμε χθες μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τη Μεσήμβρια. Συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε, θα προχωρήσουμε σε μια μεγάλη βελτίωση των εγκαταστάσεων. Θα κάνουμε μια επέκταση των εγκαταστάσεων για την αποκατάσταση των ποδοσφαιριστών και πλέον το προπονητικό μας κέντρο θα είναι πολύ καλό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Από εκεί πέρα θέλω να τονίσω ότι οι ποδοσφαιριστές έτσι θα έχουν και τη δυνατότητα να δουλεύουν πιο επαγγελματικά, γιατί η προπόνηση δεν είναι μόνο η μία μισή ώρα που διαρκεί το πρόγραμμα. Ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να μένει στο προπονητικό κέντρο σχεδόν 4-5 ώρες, που σημαίνει μία ώρα πριν την προπόνηση. Είναι μία μισή ώρα που διαρκεί η προπόνηση και άλλη μία μισή ώρα μετά, έτσι ώστε να κάνει σωστά την αποκατάστασή του. Η αλήθεια είναι ότι ως τώρα δεν είχαμε πολύ ποιοτικές εγκαταστάσεις για την αποκατάσταση των ποδοσφαιριστών και για να μπορούν να μένουν αρκετή ώρα, όση ώρα χρειάζεται μετά την προπόνηση να κάνουν το πρόγραμμά τους. Θεωρώ ότι σε 2 μήνες θα είναι έτοιμο αυτό που ετοιμάζουμε και είναι ένα γεγονός το οποίο θα παίξει σημαντικό ρόλο και στη μείωση των τραυματισμών. Θα υπάρξει κάτι σε μηχανήματα σε ψήφα σου που θα Of course, there will be new swimming pool, jacuzzi. We are thinking about the cryotherapy, which is the top clubs doing. You know, this movable you can use also here in Tumba, even when you go to training camp. There are many things. I think there is already a project on the paper, but maybe we can agree that maybe next week or something like that we can present. You know, now it's in the way, the process of getting the licenses and start as soon as possible. Είναι πολλά πράγματα που θα αλλάξουν. Θα γίνει πισίνα, θα υπάρχει τζακούζι, θα υπάρχει κρυοθεραπεία, την οποία χρησιμοποιούν οι καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι πολλά πράγματα που θα αλλάξουν. Είναι όλα αυτά μέχρι στιγμή στα χαρτιά. Υπάρχει το πλάνο έτοιμο. Είμαστε σε φάση να πάρουμε τις άδειες για να τα προχωρήσουμε και θεωρώ ότι ίσως την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για το συγκεκριμένο πράγμα. Extension totally will be about 500 square meters. Η επέκταση των εγκαταστάσεων θα είναι περίπου στα 500 τετραγωνικά. Ο κύριος Τζάκης. Βεβαίως.
γίνεται. Κοιτάξτε, ένα από τα... ένα πράγμα που θα μας βελτιώσει σίγουρα όσο αφορά αυτό είναι ακριβώς αυτό που χτίζουμε τώρα εκεί. Δεν είναι φυσιολογικό μια ομάδα τρόμητος να έχει τέτοιες αποκαταστάσεις και πάω δεν τα έχει. Να μην έχει. Πιστεύω ότι συμφωνείτε. Γι' αυτό το λόγο, με εκτίμηση προς τον Ατρόμητο βέβαια, σέβομαι την ομάδα. Πολύ καλή ομάδα, να μην καταλάβει κάποιος κάτι διαφορετικό σε αυτό που είπα. Είναι ένα πράγμα που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Έχω το πλάνο μου, έχω στο μυαλό μου τι πιστεύω ότι ήταν πρόβλημα. Βέβαια, εγώ πιστεύω σε αυτά. Μπροστά μου είναι τώρα προετοιμασία. Το οργανώσω και το team. Θα φέρω και κάποιους άνθρωπους έξτρα για το θέμα αποθεραπείων, από recovery, μετά από τα παιχνίδια, μετά από τις προπονήσεις, όποιοι μπορούν να μας βοηθήσουν όσο αφορά αυτό. Και κάτι σ' άποψη μου είναι πολύ σημαντικό, το ξέρετε ότι η προετοιμασία μας είναι περίπου σχεδόν 5 εβδομάδες, ούτε τόσο, μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Για μένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει αυτές τις πρώτες 3 εβδομάδες. Πώς θα κάνουμε και τι βάση θα βάλουμε στους ποδοσφαιριστές. Γιατί θυμάμαι και όταν έπαιξα, που σταμάτησα πρόσφατα, και πόσο παρακολουθώ και όσο διαβάζω, γιατί μια ομάδα όποια έχει 60 παιχνίδια και παραπάνω κάθε χρόνο, χρειάζεται πρώτο να έχει καλές βάσεις όσο αφορά την προετοιμασία. Χρειάζεται να έχει καλές αποθεραπείες, καλές αποκαταστάσεις, όπως μπορούν να τους δώσουν αυτά που χρειάζονται να κάνουν μετά από την πρωινή προπόνηση, να προετοιμάζουν τον οργανισμό πριν την απογευματινή προπόνηση, να όταν παίζεις κάθε 3 μέρες ή 4 μέρες παιχνίδι, να μπορεί το οργανισμό τους να γυρίζει στις κανονικές συνθήκες, να μπορούν να είναι έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι. Εννοείται ότι μεγάλο ρόλο θα παίξει αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι θέλω να έχω 17-18, μπορεί και 20 παίκτες, όποιοι μπορούν να κάθε στιγμή μπαίνουν στο αγωνιστικό χώρο, αν δεν ξεκινάνε ένα παιχνίδι, να ξεκινήσουν το άλλο παιχνίδι. Γιατί καταλαβαίνετε και ήδη ότι όταν υπάρχουν τόσα πολλά παιχνίδια, χρειάζεται να έχεις και αρκετούς και καλούς παίκτες, όποιοι μπορούν να παίζουν και να κάνεις και ένα rotation όταν χρειάζεται αυτό. This I agree with Vladan that if you want to win the championships, you need at least 20 players who can be ready to play. This was the power of Shakhtar, which won last 5 championships in Ukraine, because on the bench there were a player who came on the pitch and were improvement. They can make a game better. And with some injuries during the season, there was a problem of PAOK, for example, in the playoff that Pelkas played the last game as a winger, the players they didn't play on the position they are the best. So that is the reason why you need 18-20 players who can perform. Συμφωνώ απόλυτα με τον προπονητή ότι αν θέλεις να διεκδικείς το πρωτάθλημα και να συμμετέχεις σε 3 διοργανώσεις, οφείλεις να έχεις 20 ποδοσφαιριστές έτοιμους να αγωνιστούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό ήταν και η δύναμη της Σαχτάρ που κέρδιζε τα πρωταθλήματα. Είχε στον πάγκο ποδοσφαιριστές που έμπαιναν στον αγωνιστικό χώρο και είχαν τη δυνατότητα να αλλάξουν τη ροή του παιχνιδιού. Και το είδαμε και κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν εδώ, ότι με τους τραυματισμούς που μας προέκυψαν και στο τέλος του play-off, στο τελευταίο παιχνίδι, ο Πέλκας έπαιζε στο άκρο. Χρησιμοποιούσαμε ποδοσφαιριστές όχι στην καλύτερη τους θέση, ακριβώς για να καλύψουμε τα κενά των τραυματισμών. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό η ομάδα να έχει 20 έτοιμους ποδοσφαιριστές. Κύριος Τζανταράς και κύριος Παπαδόπουλος. Ρώτησε πριν ο Σταύρος και ο Μιχάλης, ο Βραζιλιάνος νωρίτερα, τι σχηματισμό θα παίζει ο ΠΑΟΚ, αλλά ρώτησε και ο Σταύρος τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών που θα αποκτηθούν και τα οποία δεν αναλύθηκαν. Ενώ ο Πρόεδρος μας είπε τις θέσεις, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τι χαρακτηριστικά είναι αυτά που ψάχνει ο κύριος Σίβιτς στους ποδοσφαιριστές που ψάχνει, πέρα από το ότι αναζητά το χαρακτήρα, την προσωπικότητα, τι αγωνιστικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που πιστεύει ότι θέλει να βάλει στην ομάδα. Και μια επισήμανση και μια ερώτηση στον κύριο Πρόεδρο. Είπε ότι κανείς δεν μπορεί να υποσχεθεί τίποτα
συνήθως ως προς τους στόχους της επόμενης χρονιάς σε μια ομάδα. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κάποιος μπορούσε με ασφάλεια να υποσχεθεί ότι θα πάρει το πρωτάθλημα και το έπαιρνε. Εσείς έχετε λάβει υπόσχεση ότι θα συμβεί το ίδιο και την επόμενη χρονιά για να διοικηθούν οι κόποι όλων σας? Ξεκινήσω από το προπονητή, βέβαια, θα ήθελα να ακούσω. Χαρακτηριστικά των παιχτών, εννοείται ότι όταν μιλάμε για τους παίκτες όποι είναι μπροστά, αν μιλάμε για παίκτες όποι είναι βίνγκερ παίκτες και επιθετικοί, ότι χρειαζόμασταν παίκτες όποι έχουν παιχνίδια ένας εναντίον έναν, ιδιαίτερα στα πλάια. Γνωρίζόμασταν όλοι ότι εδώ 70-75% παιχνίδια παίζεις με κλειστές άμυνες. Έχεις ομάδες όποιες παίζουν κόντρα επιθέσεις, χρειάζεσαι παίκτες όποιοι μπορούν να σου κάνουν διαφορά όσο αφορά αυτό. Και όποιοι μπορούν να βάλουν γκολ, όποιοι είναι καλοί στο σκοράρισμα. Για αμυντικά χαφ ζητάμε και ψάχνουμε τους παίκτες όποιοι μπορούν να χτίζουν το παιχνίδι, έχουν καλή πάσα, είναι επιθετικοί όσο αφορά την άμυνα, ξέρουν πότε και σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού τι πρέπει να κάνουν. Είναι αυτά τα πράγματα που σας λέω τώρα, μπορεί να φαίνεται ότι ψάχνεις Μπουσκέτς ή κάποιον τέτοιον. Okay. Γνωριζόμασταν όλοι ότι αυτά που έχουμε εμείς και τι μπορούμε να φέρουμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον παίκτη ο οποίος θα κάνει αυτές δουλειές. Το κεντρικό αμυντικό για μένα εννοείται ότι εκτός το τακτικό κομμάτι που πρέπει να έχει και τεχνικό, πρέπει να φέρουμε τον έναν παίκτη ο οποίος θα έχει ταχύτητα. Είναι κάτι που εννοείται ότι ψάχνουμε, συζητάμε, γιατί πιστεύω ότι το τρόπο του παιχνιδιού που θέλω να παίξω και που τα παίξουμε σε περισσότερα παιχνίδια, μακάρι να μπορούμε να παίξουμε σε όλα, είναι να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο. Όταν παίζουμε τέτοιο ποδόσφαιρο, καταλαβαίνετε και ήδη γιατί χρειάζομαι τους παίκτες με ταχύτητα πίσω. Okay. Να απαντήσει ο πρόεδρος στο σκέλος της ερώτησης. Μπορεί, yes. Unfortunately, there is only one person who can promise. Okay, promise can everybody, but to fulfill is difficult. You know, Vladan and me, I think we are responsible more for this sporting side of team or club. Mr. Savidi declared very clearly that he will fight until the end against this system which is inside Greek football. I think everybody has to have interest to change this. It's not in favor of PAOK, it's not in favor of any particular club. It's in the favor of whole Greek football. Of course, we are waiting the October, the election of the new president, and we all believe that some positive changes happen in the football, in the Greece, and then we will have more chances to compete on the fair principles and also have more chances to win the titles. Δυστυχώς υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο που μπορεί να υποσχεθεί κάτι τέτοιο για το αν θα πάρει το πρωτάθλημα μια ομάδα ή όχι. Εγώ και ο κύριος Ίβιτς είμαστε υπεύθυνοι για το αθλητικό κομμάτι της ομάδας. Ο κύριος Αβίδης έχει ξεκαθαρίσει ότι θα παλέψει μέχρι τέλους με το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι κάτι για το οποίο όλοι θα έπρεπε να ενδιαφέρονται να το πολεμήσουν, γιατί δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ ή με κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Έχει να κάνει γενικότερα με το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από εκεί πέρα περιμένουμε τον Οκτώβριο τις εκλογές της Ομοσπονδίας. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες θετικές αλλαγές στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλαγές που θα μας δώσουν περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερες δυνατότητες να ανταγωνιστούμε με ίσους όρους. Πάνω σε αυτό, για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Προφανώς όταν μιλάμε για πρόβλημα, μιλάμε κυρίως για τη διαιτησία. Επειδή ο κ. Μίχελ είναι πρώην διαιτητής και μεγάλου Βεληνικούς, τι πιστεύει για την ελληνική διαιτησία όπως την έζησε και τι μπορεί να προτείνει ο ίδιος για να βελτιωθεί η κατάσταση και να γίνουν τα παιχνίδια επίσης ώρες. Και επίσης και ο προπονητής, αν θέλει ένα σχόλιο επ' αυτού για το θέμα της διαιτησίας και πόσο πολύ εμποδίζει το έργο του. I was in a very similar situation in Ukraine when one team was controlling the situation in the country, in the football country. But things has changed. Yeah? What only we can do, for example, the playoff shows that in the Greece there are the referees who have a quality, who can do
good games. This was a small tournament without Olympiacos, so everybody did only what he had to do on the pitch. And we were happy also with the refereeing, and also I think the games were very entertaining until the last minute. Imagine our game with Panathinaikos, 85th minutes, if Petric scores, it's a totally different story. We speak today about different aims. But this is the football, this is what we want. To have every team should have a chance for a fair treatment and fair condition on the pitch. We saw also in the Greek Cup final that if there is a normal refereeing, everybody can beat anybody in this competition. For me, the most strange thing is that the best referee in the country who goes now to Euro 2016 is very rarely used for the top games. This is the thing I can't understand. Only the recommendation, what's happened in Ukraine, they appoint Mr. Kolina as head of the refereeing. It means he's not every day in Ukraine, he's in Italy, but he's fully responsible for the performance of the referees. He's fully independent, without any influence from the side. It took one and a half years, but now in Ukraine, I must say, the refereeing is very correct and fair. This is only the way, what I see in the Greece, to have a strong person abroad who will appoint, nominate, and choose the referees and take control about the referees. Also in a difficult moment to be also like barrier for them, you know, somebody who can protect them. If the referee goes on the pitch and feels the fear, he can't perform well. Ήμουν σε μια παρόμοια κατάσταση στην Ουκρανία όταν μια ομάδα έλεγχε σχεδόν τα πάντα, αλλά τότε τα δεδομένα άλλαξαν. Και στα play-off τώρα είδαμε ότι οι Έλληνες διαιτητές έχουν την ποιότητα, μπορούν να παίξουν καλά παιχνίδια. Ήταν μια μίνι διοργάνωση στην οποία δεν συμμετείχε ο Ολυμπιακός και ο καθένας έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και είμαστε ικανοποιημένοι από την απόδοση των διαιτητών. Όλα τα παιχνίδια παίχτηκαν στα ίσα και είδατε και στο δικό μας τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αν ο Πέτριτς είχε σημειώσει τον γκολ στο 85, σήμερα θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό θέλουμε. Κάθε ομάδα να έχει την ευκαιρία που της αναλογεί και να έχει ίση αντιμετώπιση. Είδαμε και στο τελικό του κυπέλλου ότι αν υπάρχει ένας καλός διαιτητής, οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να κερδίσει σε αυτή τη διοργάνωση. Και για μένα είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής, ο οποίος τώρα πάει και στο Euro, δεν επιλέγεται να διαιτητεύσει πολλά μεγάλα παιχνίδια. Αυτό που έγινε στην Ουκρανία και βοήθησε να βελτιωθεί πολύ η κατάσταση ήταν ότι έβαλαν τον Κολίνα επικεφαλής της διαιτησίας. Μπορεί να μην ήταν όλη τη διάρκεια στην Ουκρανία να ζούσε στην Ιταλία και όποτε χρειαζόταν να πηγαίνει στην Ουκρανία, αλλά ήταν απόλυτα υπεύθυνος για το ό,τι συνέβαινε για τους διαιτητές. Ήταν ανεξάρτητος. Μπορεί να του πήρε σχεδόν 1-1,5 χρόνο να τα καταφέρει, αλλά αυτή τη στιγμή η διαιτησία στην Ουκρανία είναι πολύ καλή, είναι δίκαιη. Χρειάζεται λοιπόν και εδώ να υπάρχει ένα δυνατό στέλεχος, είτε είναι από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, που να έχει τον απόλυτο έλεγχο της διαιτησίας, να μπορεί να προτείνει τους διαιτητές, να τους ελέγχει, να κρίνει την απόδοσή τους, να είναι υπεύθυνος για τις αποφάσεις τους και στα δύσκολα να έχει το σθένος και την προσωπικότητα να μπορεί να τους προστατέψει, γιατί όταν ένας διαιτητής νιώθει το φόβο, σίγουρα είναι πολύ κακός σύμβουλος και δεν μπορεί να αποδώσει και εκείνος αυτό που μπορεί. Μου τίμησε τώρα ο πρόεδρος της φάσης αυτής και με τον Πέτρης που ήταν στο 85, έτσι. Και πολλοί στάτησαν σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού και λέγανε πάω και είχε τύχη και αν τιμάμαι καλά, εμείς είχαμε πριν από αυτή τη φάση δύο ξεκάθαρες φάσεις που μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι με 2-1-3-1, έτσι. Και δεν έχουμε αναφέρει αυτές τις ευκαιρίες. Τι θέλω να πω, δηλαδή, πάντα σκεφτόμασταν ότι είχαμε τύχη και μπορεί να μην αξίζαμε αυτό που καταφέραμε να κάνουμε. Δεν θα έλεγα ότι είναι έτσι. Γιατί σας θυμίσω τώρα ότι πριν αυτή τη φάση είχαμε μία φάση που βγάζουν μπάλα από την εστία με το κεφάλι ο παίχτης
του Γκάρι Ροντρίγκες και άλλη μία φάση με τον Χαρίσιο, που ήταν τέτα-τέτ. Πιστεύω ότι αυτές οι φάσεις ήταν καλύτερες από την φάση του Πέτρης που είχε. Αυτούς έκανε καταπληκτικό σούτ, καταπληκτικό κοντρόλ και καταπληκτική απόκριση ήταν του Γλύκου. Αλλά τύχη να υπάρχει, πρέπει να την προκαλέσεις εσύ. No, I'm not saying my reason what I said this like example. No. I just speak about the after the game. No, no. Of course, we should normally win the game. I don't speak about the lag. I was speaking that the game was open from the first 90 minutes regarding the refereeing. Nobody was helping nobody, and this is what you see in the English Premiership. Yeah, the team is winning 2-0 and can lose 2-3. What I mean, all games PAOK played in the playoff were very open. Remember the game in Panathinaikos. Remember the game in AEK with the red cards and everything. There were red cards on both sides. So I got the feeling that in playoff the refereeing was on a very good level. Αυτό που ανέφερα πριν για την, για την ευκαιρία του Πέτρης δεν έχει να κάνει με το ότι εμείς στεθήκαμε τυχεροί. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι το μάτς ήταν ανοιχτό. Κανένας δεν βοηθούσε κανέναν. Ήταν σαν τα παιχνίδια της Premier League που μπορεί μια ομάδα να κερδίζει 2-0 και να χάσει 3-2. Ήταν όλα ανοιχτά, όπως και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όταν και οι δύο ομάδες πήραν από μια κόκκινη κάρτα. Και θεωρώ ότι γενικά στα play-off το επίπεδο της διαιτησίας ήταν καλό. Ο κύριος Βουλγάρης. Ναι. Για τον κύριο Μίχελ η ερώτηση. Αν έχει ληφθεί απόφαση για παίκτες που ναι μεν έχουν συμβόλαιο. Αν έχει ληφθεί απόφαση για παίκτες που ναι μεν έχουν συμβόλαιο, αλλά δεν υπολογίζονται για τη νέα χρονιά. Yeah, of course, you can't have 35 players in the team. So this is a question of probably for the first training camp. When we go to Holland, we will go with 3-4 more players. And then, you know, the transfer window is closed at the 31st of August. So until there, we have a time to release some player, maybe to bring some players on loan. We will follow, you know. Depends also if we can close all the transfer before the starting the training camp, so it's very vital, you know, it's very wide. We can't say, okay, tomorrow I will sign 5 players. We are negotiating, we are speaking. It's not easy process. So about the players who will be released, we will speak. I believe it's fair to talk to the players first, and then to speak to media. Είναι προφανές ότι δεν μπορείς να έχεις μια ομάδα με ρόστερ 35 ποδοσφαιριστών, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα φανεί και θα κριθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπου θα πάμε με 3-4 παίχτες παραπάνω. Ξέρουμε ότι οι μεταγραφές τελειώνουν στις 31 Αυγούστου και μέχρι τότε έχουμε χρόνο είτε να αποδεσμεύσουμε κάποιον ποδοσφαιριστή, είτε να αποκτήσουμε κάποιον ποδοσφαιριστή. Όλα αυτά εξαρτώνται από το αν θα καταφέρουμε να τελειώσουμε τις μεταγραφικές μας κινήσεις πριν ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δεν είναι ότι μπορείς να πεις ότι αύριο θα υπογράψω 5 ποδοσφαιριστές και θα το κάνεις. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις, υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές που θα μπορεί να φύγουν από την ομάδα, το δίκαιο είναι να μιλήσουμε πρώτα μαζί τους και μετά να μιλήσουμε στα μίντια. Κύριος Χαστάς. Όχι. Ωραία. Με την άδειά σας, λοιπόν, να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Good timing. 2:15. Okay, thank you.